Στη σεζόν που πέρασε, η Θράκη Φερών κατέκτησε το κύπελο Εύρου για πρώτη φορά στην ιστορία της, καθώς και την τρίτη θέση, ενώ σε μεγάλο διάστημα ήταν και στις πρώτες θέσεις, καθώς ήταν και πρωταθλήτρια χειμώνας. Τη φετινή χρονιά η ομάδα των Φερών ασφαλώς και βάζει πιο πάνω τον πύχη, θέλοντας να είναι και πάλι πρωταγωνίστρια. Η διοίκηση κοντά στην ομάδα έκανε ό,τι μπορούσε, έκλεισε τον έμπειρο προπονητή Γιάννη Αναστασιάδη, που θα τον ακούσετε να μιλάει στη συνέχεια στο ρεπορτάζ, και κράτησε τον βασικό κορμό και έκανε και ορισμένες προσθήκες. Γιάννης Αναστασιάδης, προπονητής της Θράκης Φερών, στον κυπελούχο Καλορίζικος, σήμερα Τετάρτη, 8 του μηνός, η πρώτη ομάδα που ξεκινάει την προετοιμασία. Ναι, από ό,τι θα μάθατε, λόγω της έναρξης του κυπέλου 26 του μηνός, γιατί συμμετέχουμε στον πανελλαδικό θεσμό του κυπέλου, είπαμε να αρχίσουμε νωρίς, να είμαστε λίγο έτοιμοι, ώστε να ανταποκριθούμε επάξια στο θεσμό του κυπέλου. Πρώτο, δεύτερο, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση της Θράκης Φερών για την επιλογή που με κάνει να είμαι στο τιμόνι αυτής της ομάδος. Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την περσινή τους χρονιά, να τους ευχηθώ να είναι και η φετινή το ίδιο και καλύτερη, γιατί όπως λέμε κάθε χρόνο και καλύτερα. Η Θράκη Φερών ήταν μια πολύ καλή ομάδα, μια αξιόλογη ομάδα με καλό σύνολο, με καλή διοίκηση, καλούς προπονητές και οι δύο που περάσαν, και ο Τάκης Ολαμπής έκανε καλή δουλειά και ο Σάκης Ζησίδης κατάκτησε του κυπέλου. Θέλω να συνεχίσω το έργο τους. Εντάξει, τώρα αυτά είναι όλα σχετικά, ο χρόνος θα το δείξει. Θέλω να πιστεύω ότι τα παιδιά θα με βοηθήσουν, θα τα βοηθήσω κι εγώ, να έχουμε μια καλή χρονιά, να έχουμε υγεία, να μην έχουμε κανένα τραυματισμό. Και οι στόχοι μας όλοι να επιτευχθούν. Είχατε μια πρώτη επικοινωνία λίγο πριν μπείτε στο γήπεδο, μιλήσατε στους ποδοσφαιριστές. Τους ξέρω όλους τους παίκτες, αυτό τους είπα. Και αν θα είδατε ότι το πρώτο πράγμα που είχα πει στη διοίκηση είναι να μην φύγει κανένας από την ομάδα, γιατί είναι όλοι πολύ καλοί παίκτες. Ήταν αυτό το ίδιο που είχα πει τότε στο Δημότικο, γιατί έχει ένα πολύ καλό κορμό η Θράκη Φερών. Απλώς με 2-3 το πολύ να πω προσθήκες θα γίνει λίγο καλύτερη. Απλώς. Τους είπα και το άλλο ότι φέτος θα είναι πιο δύσκολα, γιατί τώρα την Θράκη Φερών την ξέρουν. Πρώτα δεν την ξέρανε. Και τα μάτς. Μπράβο. Θα είναι πιο δύσκολα τα μάτς. Όλοι θέλουν να κερδίσουν τον κυπελούχο, όλοι θέλουν να κερδίσουν την καλύτερη ομάδα. Και έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Οπότε πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί από ότι πέρσι. Γιατί πέρσι ήταν το outsider και βγήκε μπροστά. Εκεί που δεν το περίμενε κανένας. Ναι. Ναι, ναι. Και χωρίς άγχος. Θα θέλαμε να μας πείτε αν αυτό που είπατε στη διοίκηση έγινε, υλοποιήθηκε. Αν δηλαδή κρατήθηκε ο κορμός, ναι, ο κορμός. Ναι, η διοίκηση έκανε τις προσπάθειες, κρατήθηκε, δεν έφυγε κανένας. Εκτός τον Αντωνιάδη, ο οποίος και αυτός ήταν, αν θυμάμαι καλά, είχε έρθει το Δεκέμβριο. Οπότε δεν ήταν παίκτης, ας πούμε, της δύναμης των Φερών. Αν ήταν και καλό να ήταν ο κύριος Αντωνιάδης. Πήγανε και οι δύο πρωτοχέρου. Ο ένας ψηφίστηκε και από τους καλύτερους τερματοφύλακες της χρονιάς. Το αναπληρώσαμε το κενό. Χωρίς να θέλω να πω, τα παιδιά ήταν πολύ καλοί τερματοφύλακες. Αφού θέλανε να φύγουν, αυτά ήταν προβλήματα της διοίκησης. Εγώ τους αντικατέστησα με έναν καλό τερματοφύλακα, τον Κυριακή τον Βασίλη. Πήραμε έναν ακόμα μικρό παιδί από τον Απαλό, πολύ εισάξιο και καλό ταλέντο, τον Ιγνατιάδη. Πήραμε ένα παιδάκι από το Αρίστινο, και αυτό πολύ καλό μικρό ταλέντο και αυτό. Πιστεύω και με κάνα δυο ακόμα, μήπως ξεχάσω και κανένα, δεν πρέπει να πήραμε άλλον. Η πρώτη μέρα σήμερα. Ναι, οπότε με κάνα δυο προσθήκες ακόμα που θέλω να πάρουμε, πιστεύω να λύσουμε το πρόβλημα. Και έχουμε και ένα Super Cup 2 του μηνός. Ναι, αυτό είναι ένας καινούργιος θεσμός. Εδώ που, καλό για το νομό του Εύρου. Είναι ένα κίνητρο για τους παίκτες. Όλοι θέλουν να το κερδίσουν. Παίζουμε μια καλή ομάδα τώρα, γάμα εθνικής, όπως είναι και ο Εθνικός. Ναι. Εύχομαι και τον Εθνικό να έχει μια καλή πορεία και να μείνει στην κατηγορία, για να έχουμε και του χρόνου να βγει ακόμα μια ομάδα της γάμα εθνικής και να μαζέψουμε, να έχουμε πιο πολλές ομάδες στη γάμα εθνική. Να γίνει ένα καλό παιχνίδι και ο καλύτερος θα κερδίσει. Και να πούμε ότι και στις 26 του μηνός περιμένετε και περιμένουμε την κλήρωση. Αυτός είναι ένα θεσμό στο οποίο θα συμμετέχουμε, έτσι για να είναι μια εμπειρία για τους παίκτες. Ό,τι καλό ας έρθει. Ό,τι καλό θα να έρθει καλά. Θα είμαστε και κοντά, από ό,τι έμαθα, θα κλείσετε ένα φιλικό μάλλον με τον Εύρο Σουφλίου, γιατί θα είναι αυτή η ομάδα που ξεκινάει. Ναι, θέλουμε να κλείσουμε ένα φιλικό, να κάνουμε μια πρόβα general που λέμε, για να, πριν την έναρξη του κυπέλου, για να είμαστε λίγο έτοιμοι. Να είστε καλά, εύχομαι υγεία, ό,τι επιθυμείτε, χωρίς τραυματισμούς. Έτσι όπως θα είπες, και σε ένα σου εύχομαι τα καλύτερα, γιατί είσαι πάντα πρώτος σε όλα τις εκδηλώσεις. Να είστε καλά. Γεια σας. Σας ευχαριστώ καταρχήν που ήρθατε για να παρακολουθήσετε την πρώτη της Τράκης. Σήμερα είναι η πρώτη προπόνηση. Ήταν να ξεκινήσουμε 20 Αυγούστου. Το κάναμε 13 και 13 έγινε, και το 13 έγινε 8. Οι λόγοι είναι γιατί από φέτος συμμετέχουμε πλέον οι ομάδες που πήραμε τα κύπελα στις ΕΠΣ,
όλης της Ελλάδος στο θεσμό του κυπέλου Ελλάδος. Ενημερωθήκαμε από την ΕΠΟ ότι το πρώτο παιχνίδι θα γίνει 26 Αυγούστου. Οπότε είναι λογικό να ξεκινήσουμε λίγο νωρίς για να φτιαχτεί η ομάδα όσον αφορά τη φυσική κατάσταση. Εκτός αυτού, η καινούργια ΕΠΣ με τον καινούργιο πρόεδρο τον κύριο Χατζημαρινάκη τον Παντελή διοργανώνει από φέτος το Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί 2 Σεπτεμβρίου στο στάδιο Φώτης Κοσμάς και αντίπαλός μας θα είναι ο Εθνικός που κατέκτησε το πρωτάθλημα. Κυριακή λοιπόν 2 Σεπτεμβρίου, 5 η ώρα, στο στάδιο Φώτης Κοσμάς. Και 26 είναι το να γνωρίσουμε τον αντίπαλο, 13. 26 Αυγούστου παίζουμε το πρώτο παιχνίδι κυπέλου Ελλάδος. Πιθανολογώ ότι θα είναι με ομάδα, πάντα με γεωγραφικά κριτήρια, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και τον αντίπαλό μας και την έδρα θα τη γνωρίζουμε τη Δευτέρα 13 Αυγούστου. Το καλό είναι ότι η ομάδα έχει κρατήσει τον περσινό κορμό. Οι απώλειες που είχαμε ήταν οι δύο τερματοφύλακες και ο Αντωνιάδης που επέστρεψε στην Ύψα. Οι δύο τερματοφύλακες πήγανε, ο Γκαϊταρζάκης πήγε στον Πέπλο και ο τον Κουλίδης ο Γιώργος πήγε στον Εθνικό. Μας έφυγε και ο Κατσίκας ο Γιάννης βέβαια, ο Πιτσιρικάς, ο οποίος πήγε γι' αυτό στον Πέπλο. Από εκεί και πέρα όλοι οι ποδοσφαιριστές μείνανε. Γίνανε κάποιες προσθήκες και ευελπιστούμε ότι η χρονιά θα είναι πάλι πετυχημένη για την ομάδα μας. Βλέπουμε σήμερα ότι στην πρώτη προπόνηση βλέπουμε τον τερματοφύλακα, τον Βασίλη τον Κυριακίδη, γνωστός με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, με την ΑΕΔ Δημοτίχου. Είναι μια μεταγραφή. Μπορούμε να πούμε. Ο Βασίλης ο Κυριακίδης είναι μεταγραφή της ομάδος, όπως και ο Λιμψιούδης ο Βασίλης. Έχουμε κάνει άλλες δύο μεταγραφές, οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν ήρθαν σήμερα στην πρώτη προπόνηση, όπως και κάποιοι παλιοί ποδοσφαιριστές δεν ήρθανε, γιατί άλλοι είναι σε διακοπές και άλλοι στην εργασία τους. Λογικό είναι, ερασιτέχνες είμαστε, δεν πιέζουμε κανέναν, σιγά σιγά θα ρολάρουν όλα. Πιστεύω ότι το πρωτάθλημα θα είναι πιο δύσκολο από το περσινό. Θα είναι πιο συναρπαστικό. Δεν έχω λόγια να εκφραστώ για τους φιλάθλους μας. Η περσινή χρονιά ήταν ό,τι καλύτερο για μας όσον αφορά τους φιλάθλους. Είχαμε τον περισσότερο κόσμο στα εντός έδρας και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Θέλω να τους παρακαλέσω να ακολουθήσουν και φέτος την ομάδα και εντός και εκτός έδρας, γιατί είναι, όπως λέμε, ο 12ος παίχτης της ομάδος. Από αυτούς παίρνουμε δύναμη εμείς η διοίκηση και οι ποδοσφαιριστές για να έχουμε όρεξη για αυτό που κάνουμε. Ο στόχος της ομάδος πάνω παραμένει όπως ο περσινός. Στο πρωτάθλημα είναι η τριάδα, να είμαστε μέσα στην τριάδα και στο κύπελο να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Βέβαια, φέτος δεν θα πούμε όχι στην πρωτιά αν μας καθίσει. Βλέπουμε ότι στο team, εκτός από τον προπονητή, τον καταξιωμένο προπονητή, τον Γιάννη Αναστασιάδη, βλέπουμε και έναν γυμναστή. Πείτε μας λίγο. Προσλάβαμε τον Μπαγκυρτζή, τον Χρήστο, ως γυμναστή. Το θέλαν τα παιδιά, θέλαμε και εμείς. Θέλαμε να οργανωθούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι καταξιωμένος σε αυτόν τον χώρο και του ευχόμαστε να έχει και αυτός ένα πετυχημένο έργο, χωρίς τραυματισμούς. Ευχόμαστε εμείς με τη σειρά μας να έχετε καλή δύναμη στο έργο σας, εσείς να παίρνετε δύναμη από τους φιλάθλους, οι ποδοσφαιριστές επίσης από τη διοίκηση από τους φιλάθλους και να μην έχετε τραυματισμούς και όλα να πάνε κατευχήν. Και εγώ από τη μεριά μου εύχομαι σε όλες τις ομάδες του Εύρου, της Α κατηγορίας και της Β, να έχουν ένα καλό πρωτάθλημα. Να είστε καλά, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ.